Εσύ τώρα πώς προέκυψες και έκανες αίτηση στο Next Model? Απλά είχαμε μαζευτεί μια παρέα σε ένα σπίτι τέλος πάντων και ήταν ένας φίλος μου εκεί και μου έλεγε για πλάκα συνέχεια ότι θα μπω τώρα να σου δηλώσω, να σου δηλώσω. Εντάξει, δεν έδωσε σημασία και μετά από 2-3 μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει να ξέρεις ότι εγώ όντως έχω δηλώσει. Έχω κάνει κάποια πράγματα με το modeling, αλλά όχι ότι είχα σκοπό ποτέ να το ακολουθήσω ως επάγγελμα. Απλά το έκανα συνδυαστικά. Σπουδάζω δημοσιογραφία, τελειώνω τον άλλο μήνα. Και επειδή μου είχε γίνει μια πρόταση, κάπως έτσι το έκανα. Και πέρασε και από όλη αυτή την φάση του pre-casting. Ναι, πέρασε από εκεί. Η εμπειρία πώς ήταν, δηλαδή ήταν καθόλου αγχωτικό όλο αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήξερα να πάει σε ένα τέτοιο show. Εντάξει, εκεί ουσιαστικά δεν είναι η κριτική επιτροπή, ούτε είναι τα pre-casting, τα οποία μετά ακολουθούν τα casting και δεν είναι ότι. Οι άνθρωποι της παραγωγής ουσιαστικά. Ναι, είναι οι άνθρωποι της παραγωγής και ουσιαστικά εκείνοι σε βλέπουν. Θα σκεφτεί κάποιος, στιγμή που έχεις μία μητέρα που είναι αναγνωρίσιμη, που έχει και 5-6 γνωστούς, μπορεί να σήκωσε ένα τηλέφωνο και να πήρε κάπου και να είπε ότι ξέρει κάτι, ο γιος μου θα περάσει από casting. Γενικά, εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος βασίζεται πολύ σε αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, βασίζομαι, λέω, α, έχω κάποιους γονείς οι οποίοι μπορεί να είναι αναγνωρίσιμοι και θα μου ανοίξουν τις πόρτες. Έχεις κάνει φωτογραφίσεις, έχεις παίξει πρόσφατα στο βίντεο κλιπ του Οικονομόπουλου, δηλαδή. Ναι. Υπάρχει μια συνέχεια. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα πρόσφατα έγινε αυτό, κυκλοφορεί το νέο τραγούδι. Ναι, κάνω κάποια πράγματα, αλλά όχι ότι το ψάχνω. Ναι. Δεν το ψάχνω πάνω σε αυτό. Απλά προκύπτουν κάποια πράγματα και πηγαίνω. What's his name?